ψυχουργών συνέχεια. Να έρθει παρακαλώ στην παρέα μας ο κύριος Γιώργος Τσικαλουδάκης. Μ' αρέσει να χαμογελάς, να σε εξανοίγω κόσμο. Στο γέλιο σου εγνώρισα το νόημα του κόσμου. Συγχαρητήρια. Την απονομή θα κάνει ο κύριος Ζαχάρης Καπουράκης, αντιπρόεδρος της Παγκριτίου. Κυρία, παρακαλώ. Δύο κουβέντες από τον κύριο Τσικαλουδάκη και από τον κύριο αντιπρόεδρο. Η τιμή είναι μεγάλη σήμερα. Δεν θα πω πολλά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιάννη, τον οποίο με την οικογένειά του και ειδικά με το θείο του τον Μανώλη μας δένει μια αδερφική φιλία πολλά χρόνια. Είμαι σίγουρος για την πορεία την επόμενη του Γιάννη, γιατί ξέρω τι πράγματα έχει μέσα του και έχει να δώσει πάρα πολλά στην κριτική παράδοση και στη μουσική. Εγώ θέλω να ευχηθώ από τα βάθη της ψυχής μου να είναι γερός πάνω από όλα και αυτός και η οικογένειά του και η υπόπη και τα παιδιά τους και να αφιερώσω δύο ματινάδες, μια για τον Γιάννη και μια για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζω 20 χρόνια εδώ στην Αθήνα που πιστεύω ότι αγαπούν πιο πολύ την Κρήτη από εμάς. Το χτίρι της παράδοσης ποτέ του δεν το κάνει. Κάθε γενιά που έρχεται και από μια τέτραβα. Και Γιάννη, για τους Αθηναίους, όποιος στεράται κριτικό αέρα μα και βόμα, νιώθει την Κρήτη μέσα του πια δυνατά ακόμα. Να περάσουμε καλά. Κύριε Πρόεδρε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιάννη Παγκή και πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση σε όλους εμάς και εμείς, ειδικά αυτή την εποχή το έχουμε ανάγκη. Πάμε στην έκτη απονομή. Στην παρέα μας θα έρθει ένας στρατηγός τώρα. Στρατηγός στην αποστρατεία, ο κύριος Παναγιώτης Κάβαλος, που όμως η αγάπη του για την Κρήτη τον έκανε να μας δώσει όμορφα διαμάντια στο στίχο. Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, τη νύχτας ταξιδιάρης, μα στο δικό σου το σεβδά, γλυκός παραπονιάρης. Την απονομή θα κάνει ο κύριος Θωμάς Κνάρης, ιδιοκτήτης του κέντρου που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, ιδιοκτήτης του Ζορτά. Που έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Γιάννη τον Παγκή και συνεχίζει να τα βοηθάει. Κύριε Κνάρη. Την πλακή του παρακαλώ. Φωτογραφίες. Δύο λόγια από τον κύριο Κάβαλο και δύο λόγια από τον κύριο Κνάρη. Αισθάνομαι ένα ιδιαίτερη τιμή και χαρά που συμμετέχω ως συνδημιουργός σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Γιάννη τον Κατλή, τον Αντώνη τον Χατζηδάκη με τη δισκογραφική εταιρεία Φεστός και να ευχηθώ ολόψυχα πάντα χρυσές επιτυχίες. Και επειδή λένε ότι είμαι και μαντιναδολόγος, να κλείσω την τοποθέτησή μου με μια μαντινάδα. Με τον Κακλή και τη Φεστός, ο χρόνος πριν περάσει, χρυσά τραγούδια προπατούν σε ολόκληρη την πλάση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γνάρη. Πάμε στην επόμενη οικονομία.
Ένας ακόμα στιγουργός, ο κύριος Νίκος Καλφάκης, είναι στην παρέα μας. Ένα χειροκρότημα. Πόνος δεν είναι να πονείς, πληγή να τη σκεπάσεις, μα είναι καημός, δίχως γιατριά, ό,τι αγαπάς να χάσεις. Καρδία, κύριε Καλφάκη. Την απονομή στον κύριο Καλφάκη θα την κάνει μια μεγάλη μορφή στο μουσικό μας χώρο, που είναι τιμή μας, που είναι, ακόμα, είναι σήμερα κοντά μας, ο Μιχάλης Αλεφαντινός. Το μισό CD, η βλακέτα. Για λόγια τον κύριο Καλφάκη και από τον κύριο Αλεφαντινό. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την οικογένεια των Καρκλήδων που συγκορματούμε μαζί και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε την Κρήτη. Να πω και εγώ πολλά συγχαρητήρια στον Γιάννη. Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους τους συνεργαστές του ΣΥΔΙ και τους υπουργούς και τα μέσα επικοινωνίας, εφημερίδες, σταθμούς που βοήθησαν στο να γίνει αυτό το ΣΥΔΙ χρυσό. Με τον Γιάννη τον Κακλή, αλλά γενικά με την οικογένεια Κακλή, εγώ ξέρω ότι έχω ξεχωριστούς δεσμούς. Τον Γιάννη τον είχα στα πρώτα του χρόνια, στα πρώτα του βήματα, συνεργάτη. Εγώ να του ευχηθώ να συνεχίσει έτσι σε μια, είναι καλό παιδί. Τα υπόλοιπα τα είπατε εσείς με την αγορά του ΣΥΔΙ. Να συνεχίσει έτσι σε μια, να γράψει πολλά συγκίνητα και το καθένα να είναι καλύτερο, το ένα να είναι καλύτερο από το άλλο. Να σε καλά, Γιάννη. Έχουν μείνει ακόμα δύο απονομές και μετά ετοιμαστείτε να διασκεδάσετε όλος ο κόσμος μαζί εδώ στο Ξερβά. Επόμενη απονομή στον κύριο Αντώνη Κωστογιάννη και μόρφη με τους τρίχους του το συνδύο με τις αναμνήσεις της μου παρέα. Κύριε Κωστογιάννη, την απονομή θα την κάνει ένα επίσης μεγάλος γεράλης συνεργάτης του Γιάννη του Κακλή, ο κύριος Γιώργης Καλκεδάκης, Γιώργης Καλκέας. Γιώργη. Φωτογραφίες. Στον δύσκολο και δύσβατο δρόμο της μουσικής παράδοσης. Δύσκολο είναι όντως και το ξέρω όλοι. Αναφέρει και ο κ. Καζιδάκης νωρίτερα. Και με κάλυψαν αυτά που είπε. Εγώ θα πω μόνο πως επειδή βγαίνουν κάτι φιντανάκια, γυρατζάκια, τραγουδιστάδες και το παίζουνε καμπόσι, αφού στηρίζομαι φίλοι ανθρώπους σαν τον Γιάννη τον Κακλή που υπηρετούν πραγματικά πιστά την κριτική παράδοση, δεν θα είμαι κι άλλο πράγμα. Τα υπόλοιπα άστα σκεπασμένα που λένε. Γιάννη, συγχαρητήρια. Καλή σταδιοδρομία στην πορεία της κριτικής μουσικής διάρκειας.
Και είναι μεγάλη τιμή που έχεις πίσω σου αυτό το θερίο. Το Μανώλη το κάνει για τον πάνω σου. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης προηγουμένως είπε ότι δεν έχει καλή σχέση με το μικρόφωνο στην πίστα. Έχει όμως πάνω στο πάρκο. Εγώ δεν έχω καλή σχέση ούτε πάνω ούτε κάτω. Ένα θα πω. Αισθάνομαι ευτυχής και τυχερός που συνεργάζομαι με τον Γιάννη. Και που μαζί έχουμε αναλάβει ένα έργο και το προχωρούμε. Όσο μπορούμε σε εσά. Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη απονομή, επίσης μία ισπανική διάκριση στον κύριο Στέλιο Αντιβλιδάκη, που με τους τύπους του έδωσε νόημα στο συντήτη Γιάννη Ζακλίου. Θα παρακολουθήσουμε παρέα. Ο Στέλιος Αντιβλιδάκης. Την απονομή θα κάνει ένας καλός φίλος, καλός γυράρης, καλό παιδί. Ο Πέτρος του Σαριδάκης.
Στο κέντρο θα πρέπει να είναι ο Γιάννης Οκατής και ο Αντώνης Οκατζηδάκης, ο διευθύντης της Γραφικής Φαστός. Και δεξιά αριστερά στην Βουργή. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους σας, πάντα επιτυχίες. Τέτοιες όμορφες ματινάδες, τέτοιες όμορφες στίχους να γράφετε και να πλουτίζετε την κριτική μουσική μας παράδοση.